Αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι, σήμερα δεν είναι αγώνας των εργαζομένων του Δήμου, σήμερα είναι αγώνας των εργαζομένων της πόλης, για να μην φορτωθούν στην πλάτη τους τα κέρδη του ιδιώτη. Το ερώτημα είναι, αυτά τα 2 εκατομμύρια που είναι πάνω από την προμήθεια των ΛΕΤ, ποιος θα τα εισπράξει? Θα τα εισπράξουν ως όποιες μειώσεις, λέω όποιες, γιατί με την πράσινη ανάπτυξη και την απολυμνητοποίηση θα πούμε το φως φωτάκι και θα ανάψουμε κατήλια σε λίγο. Ή θα τα εισπράξει, θα εισπράξουν οι όμιλοι και οι επιχειρήσεις. Θέλω καταρχήν να καταγγείλω την ακατανόητη παρουσία, ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων. Έρχεται σε συνέχεια της προσπάθειας παρεμπόδισης συνδικαλιστικής δράσης, παρεμπόδισης του δικαιώματος της απεργίας που θέστησαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Έρχεται σε συνέχεια αυτό που είδαμε στις τελευταίες απεργίες. Έρχεται σε συνέχεια το αποφασίσουμε και διατάσσουμε του κύριου Βούρου. Και επειδή σημειώσαμε έναν κύριο με πολιτικά από έναν τάστερ που έβγαζε φωτογραφίες, θέλουμε να πούμε προς τους αγαπητούς μας του υποαναβίου συνδικαλιστικού της ασφάλειας ότι αν θέλουν φωτογραφίες μπορούν να ζητήσουν και από το σωματείο. Θα τους δώσει ευχαρίστως. Να μην παίρνουν σε κόπο. Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει το δίκαιο των εργαζομένων. Αυτά που γίνονται εδώ και έχει και ουρά. Είχαμε ιδιωτικοποίηση στο κάδο. Είχαμε συνέχιση ιδιωτικοποίηση του Πρασίνου που ξεκίνησε η ΣΥΡΙΖΑ. Αν δείτε πόσες εργολαβίες έχουν δοθεί για Πράσινο και Άλτσος, όχι 12 εργαζόμενους που είχε κρίνει το ΑΣΕΠ, 20 είχε προσλάβει ο Δήμος. Τι αποδεικνύεται? Αποδεικνύεται ότι η πράσινη ανάπτυξη είναι για τη θέληση των επιχειρηματιών. Είναι με εργαζόμενους με εργασικές σχέσεις εργασίας και εργαζόμενους συνταξίους να πληρώνουν. Θα συνεχίσουμε και όχι μόνο θα συνεχίσουμε, αλλά μπορούμε και να κερδίσουμε. Γιατί είναι υποχρέωση και ανάγκη των εργαζομένων όλα αυτά, κάθε βήμα που δημιουργεί η σύγχρονη τεχνική που μπορεί να κάνει τη ζωή μας καλύτερη, να την καρπώνονται οι ίδιοι τα παιδιά μας, οι πόλεις που ζούμε. Θα έχει συνέχεια, θα έχει συνέχεια, γιατί η Δημοτική Αρχή, που στηρίχθηκε από το Κινάλ και τη Νέα Δημοκρατία, που έχει στελέχη της, τα οποία δεν έχουν ιερό και όσοι όπως είδατε, μέχρι και παρεμβάσει στην αποκεντρωμένη ενάντια σε αποφάσεις που λένε τι. Οι ίδιοι εργαζόμενοι, τους οποίους κατά τα τους βρίζουν και λένε ότι είναι τεμπέλτες, ότι είναι έτσι, ότι είναι αλλιώς, οι ίδιοι αυτοί οι εργαζόμενοι που λένε εμείς μπορούμε να κάνουμε πιο φθηνά για τον λαό αυτό το έργο, βγαίνουν και στέκονται απέναντί τους. Αυτή η Δημοτική Αρχή έχει ένα σύνθημα. Όλα για τους επιχειρηματίες, τίποτα για τους εργαζόμενους και βούρ στη τσέπη του Δημότη. Αυτό μπορεί να αλλάξει, θα αλλάξει και θα είναι μέρα μεσημέρι. Με τον δικό σας αγώνα, τον αγώνα των αυτοαπασχολούμενων, τον αγώνα των ανέργων, των συνταξίων, των γυναικών. Ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη.